Σημαντική αύξηση κατά 49,9% κατέγραψε τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνή επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία τη Θεσσαλονίκη για τον μήνα Φεβρουάριο, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Μείωση παρουσίασε ωστόσο σε σχέση με το 2019 μια χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Φραπορτ ο Φεβρουάριος του 2023 έκλεισε με 2.764 πτήσεις για το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Μακεδονία, εκ των οποίων 1.394 ήταν διεθνείς πτήσεις, 21,9% αύξηση συγκριτικά με το 2022 και 1.370 εγχώριες πτήσεις, 17,9% αύξηση σε σχέση με το 2022, μια περίοδος κατά την οποία η αρνητική επίδραση της πανδημίας ήταν ακόμη έντονη. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη αφήχθησαν συνολικά το Φεβρουάριο 352.083 επιβάτες, από τους οποίους οι 197.237 προέρχονται από το εξωτερικό, 53,6% άνοδος σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2022 και οι 154.846 από το εσωτερικό, 45,6% άνοδος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, με τα μηνύματα για την πορεία των αφήξεων να είναι ενθαρρυντικά και για τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι και ο ελληνικός τουρισμός επανακάμπτει. Αξίζει επίση να αναφερθεί πω το αεροδρόμιο τη Σαντορίνη είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στην επιβατική κίνηση σε σχέση με τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Συγκρίνοντα όμω με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, δηλαδή πριν την εμφάνιση τη πανδημία αλλά και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που όπω ήταν αναμενόμενο, περιορίστηκαν τα ταξίδια, παρατηρείται μια πτώση της τάξης του 4,4% στη συνολική επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Μακεδονία. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της Fraport, τον Φεβρουάριο του 2023 διακινήθηκαν συνολικά 352.083 επιβάτες, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019 κινήθηκαν 368.217. Όσον αφορά του αριθμού επιβατών εσωτερικού, σημειώθηκαν απώλειε τη τάξη του 8,3% και 1,1% στου ξένου επιβάτε. 197.237 άτομα προσγειώθηκαν συνολικά στη Θεσσαλονίκη. Σχετικά με τι πτήσει, αφήξει και αναχωρήσει αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού, καταγράφεται μείωση 10,5% έναντι του 2019. Το πρώτο δίμηνο του 2023 η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1,15 εκατομμύρια επιβάτες και είναι μειωμένη έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019 κατά 4,3%. Συγκριτικά όμως με το διάστημα Ιανουάριος Φεβρουάριος 2022 είναι αυξημένη κατά 51% με δεδομένο ότι τότε είχαν διακινηθεί από τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας 764.759 άτομα. Και τον μήνα Φεβρουάριο η Γερμανία παρέμεινε πρώτη στη λίστα με τις χώρες όπως και τον Ιανουάριο που επισκέφτηκαν την Ελλάδα ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν με διαφορά η Κύπρος, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται ότι την πρώτη πεντάδα των τουριστών που ταξίδεψαν προς τη χώρα μας συμπλήρωσε η Αυστρία με την κατάταξη να μην αλλάζει σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.